Και πάμε και στα δύο κόκκινα. Να δούμε τι θα μας δώσουν. Είναι τα 4 plus. Ναι. Μουσιάλα τον έχω ήδη μπλε. Φέργιουσον τον Τεμπίνια δεν το σχολιάζω καν. Θα πάρω Μουσιάλα. Και έναν Εμπαπέ. Πολλά ζητάω. James. Παιδιά, James είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω καν πως θα χωρέσει την ομάδα βέβαια. Αλλά James είναι πολύ καλό pick. Δεν ξέρω πόσο πηγαίνει. Μόλις τσέκανα την τιμή της James. Έχει πέσει πολύ, είναι 250k. Και λογικό κιόλας με τόσες κάρτες που έχουν βγει. Την είχα αφήσει όταν ήταν ακόμα 1 εκατομμύριο, 2, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε και το 94 Plus με τους 3 παίχτες μέσα από το Weekend League. Εδώ μέχρι τώρα από αυτά τα packs έχω βγάλει πάντα τους χειρότερους παίχτες που μπορώ να βγάλω. Πάμε να δούμε αν μία φορά θα μας δώσει κάτι καλό. Αγγλία, CDM, Stanway. Ναι. Με 94 ξεκινήσαμε, δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Ούτε αυτό. Α, Καρτσάουι. Μπάς. Νομίζω πάλι βγάλαμε ένα από τα χειρότερα που θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Να. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό κάθε εβδομάδα. Να βγάζω τα χειρότερα packs που μπορείς να βγάλεις. Tradable, untradable. Από rank 1, από rank 2, από rank 3, από rank 4. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω, αλήθεια. Λοιπόν, έχω κραφτάρει 30-81 plus player picks. Είναι θα με τις 4 επιλογές. Πάμε να δούμε πώς θα είναι αυτά. Ξεκινάμε με διπλό walkout. Ο πρώτος είναι Oblak, θα πάρουμε τον Oblak. Okay. Γενικά με 4 επιλογές μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο να βγάλεις κάτι καλό. Είναι λίγο πιο ακριβά αυτά. Θέλουν 11 παίχτες με 2 rare. Από εκεί που τα άλλα 81 plus ήθελαν νομίζω 6 παίχτες και έναν rare, κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτά έχουν 4 επιλογές. Τα 81 plus τα άλλα δεν ήταν τόσο καλά. Πάμε να δούμε αυτά πώς θα είναι. Μέχρι τώρα είναι πολύ μέτρια. Έχουμε ένα walkout. Έχουμε 2 85-άριδες. Οκ, Griezmann, δεύτερο walkout. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη δεκάδα. Οκ. Δεν γενικά θα προσπαθήσω να ανεβάζω λίγο πιο τακτικά βίντεο, να ανεβάζω τουλάχιστον 2 μέσα στη βδομάδα. Απλά έχω ακόμα ένα θεματάκι με το laptop μου, το οποίο προσπαθώ να το λύσω. Και θα προσπαθήσω να μπούμε λίγο ακόμα πιο τακτικά, όσο πιο πολύ γίνεται. Δηλαδή και 2 και 3 φορές τη βδομάδα, άμα είναι εφικτό. Θα δούμε. Έχουμε και άλλο εδώ, τη Med. Έχω κάμποσα packs να ανοίξω και έχουν μείνει και τα και 2 guaranteed, ένα τη Serie A και ένα τη Bundesliga από τη στιγμή of the season, το οποίο δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Πρέπει να τα ανοίξω για το βίντεο. Και έχουμε και κάποια άλλα πακέτα, μερικά 85x5, 86x2, αυτά που βγαίνουν τα daily έτσι κι αλλιώς. Πάντως, πρόμο από εδώ δεν έχουμε δει ακόμα. Και αυτό θα είναι το 20, αν δεν κάνω λάθος. Οκ, Κόμπελ. Σέσνη, back to back, walkout. Πάλι ο Κόμπελ. Οκ, Λαουτάρο. Περισσότερα walkout από ό,τι βλέπετε τα έχω. Ζορζίνιο. Και αυτόν τον έχω. Ωραία. Walls. Δεν την έχω αυτήν, έτσι. Και τελευταία 3. Ναι, μένουν 3 ακόμα. Οκ, Μάρτα Τορεχόν. Τορεγιόν, όπως λέγεται. Λουκάκου. Και τελευταίο. Τίποτα. Σούλε.
Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και το αυτό το 90 Plus. Είναι Team of the Season, Path to Glory ή Greats of the Game Player. Είναι 90 Plus. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσει κάτι. Είναι Team of the Season, Βραζιλία, Cam, Dembinia. Dembinia πρέπει να είναι. Την έχω βγάλει ένα δισεκατομμύριο φορές. Βέβαια μπορεί να γίνει καλό φόντερ άμα θες να κραφτάρεις κάτι. Και εγώ μάλλον την έχω χρησιμοποιήσει κάπου. Τέλεια. Και πάμε και στα δύο guaranteed της Team of the Season. Είναι ένα της Serie A. Μπορεί να έχει κανένα Λεά, μπορεί να έχει κανένα Λαουτάρο. Ιταλία, left wing bank, wing back. Τη Μάρκο είναι. Τη Μάρκο τον έχω ήδη. Δεν θα ήταν κακό πουλ. Δεν ήταν κακό. Δεν θα ήταν το χειρότερο, αλλά πρέπει να τον έχω ήδη. Ναι. Λοιπόν, πάμε και στον guarantee της Bundesliga. Εδώ μπορεί να έχει πολλούς καλούς. Κόλλησε, τι έπαθε. Αυτό το παιχνίδι πάντα με εκπλήσει, αλήθεια. Πρέπει να το κάνω restart. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο pack τι ήταν μέσα, αφού δεν άνοιξε κανονικά και γλίτσαρε. Να, Sancho. Discard, κλασικά. Τον είχαμε ξαναβγάλει νομίζω και από το Guaranteed, από το Weekend League. 30 βέβαια τότε. Πήγαινε 120-110 κάπα κάτι τέτοιο και τον είχαμε πουλήσει. Ναι, στα 86 επί 2. Είναι από τα... Εδώ κάτι έχουμε. Έχουμε Oblak. 88 άρα face card στο 86 επί 2 τώρα. Και είναι μαζί με... Με Sanchez της Porto. Εκεί από το Copa America. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα packs. Και θα σας δείξω και στο... Όταν τελειώσουμε με τα packs, θα σας δείξω την ομάδα πως έχει διαμορφωθεί. Είχα βγάλει από ένα player pick που άνοιγα από το κινητό έναν ακραίο παίχτη που μπήκε στο center back και ήθελα να αλλάξω τους αμυντικούς όπως μου λέγατε και πολλοί και εν τέλει το άλλαξα το κεντρικό δίδυμο. Μόλις τελειώσουμε τα packs, θα σας δείξω πως έχει διαμορφωθεί όλη η ομάδα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και μπορεί να ξαναλλάξει. Γενικά με τόσους παίχτες που βγαίνουν τώρα που είναι όλοι ακραίοι, μπορεί να γίνονται πάρα πολλές αλλαγές συνέχεια για να δοκιμάζω κιόλας παίχτες. Και πολλοί γίνονται outdated κιόλας, ανεβαίνει το power curve. Οπότε, εδώ έχω Μαρκίνιος, να το κάνω skip, δεν πειράζει, δεν είναι έτσι κι αλλιώς πρόμο. Μαζί με τον Kimmich. Και από τη στιγμή που αλλάζει συνεχώς το power curve, λοιπόν θέλω να προσπαθώ να αλλάζω κιόλας την ομάδα και να δοκιμάζω κιόλας καινούργιους παίχτες. Πάμε στο επόμενο 86v2. Εδώ πάλι δεν έχουμε πρόμο, Αλγερία, είναι ο Μάρες. Πάμε και στο τελευταίο 86v2. Χρυσό και εδώ πέρα. Αγγλία right wing. Arsenal είναι η Osaka ή η Med, δεν έχει πολύ σημασία. Μαζί με την bronze ξανά την έχω τύχει 15.000 φορές. Λοιπόν, πάμε και σε μερικά 85x5. Χρυσό είναι εδώ πέρα, Αργεντινή. Striker, Λαουτάρο μάλλον. Θα είναι μαζί με τον Bruno. Okay. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχω αδειάσει γενικά λίγο το club για να μην βγάζω πολλούς duplicate και χρειάζεται να πηγαίνω συνέχεια στα μενού για να κάνω exchange. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος PC που να θέλω να κραφτάρω. Εδώ έχουμε Endler που δεν την έχω σίγουρα. Είμαι ο Ζημέν. Ναι, αυτήν τον έχω. Πάμε στο επόμενο. Ούτε εδώ έχουμε πρόμο. Γαλλία goalkeeper Μανιάν. 87 μαζί με Γκρισμάν. Οκ. Οκ, ούτε το duplicate, τέλεια. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουμε όλα, αλλά θέλω να δω άμα θα καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιο πρόμο. Εδώ βγάλαμε, τέλεια. Πορτογαλία, CM, θέλω Bernardo Silva, χρυσός. Να δούμε τι θα έχει από πίσω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ο, ο Ilitch. Τον οποίο ο Ilitch τον έχω ξαναβγάλει, από 11 Gold Players Pack. Ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, έχω κραφτάρει και το Path to Glory, το Guaranteed Player Pack. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσει κανένα καλό από εκεί πέρα.
Παραγουάι, Red Wing, Αλμυρών. Δεν ξέρω καν αν είναι καλό αυτό. Δεν έχω ιδέα τι rating είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω η Ουρουγουάι να πηγαίνει καλά, να πάει καλά στο Copa America, οπότε μάλλον και αυτός είναι discard. Α, και τον έχω ήδη. Και είναι και πολύ φθηνός, οπότε μάλιστα. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, άλλαξε αρκετά η ομάδα. Έχει γίνει έτσι. Έχω Ruben Diaz δεξιά, Gomez αριστερά στα center back. Έχω Renato, Emery και Valverde στο κέντρο. Και μπροστά Ronaldinho, Cristiano και Barcola. Γενικά είναι πολύ ωραία η ομάδα προφανώς. Εντάξει, τώρα το delay και το speed up lag που έχω εδώ πέρα δεν μπορώ να τα αλλάξω όπως και να έχει. Μπήκε Smaichel τέρμα που τον έβγαλα. Επίσης είχα ανοίξει το 650.000 coins pack. Δεν θα το έδειξα γιατί είναι χάλια. Ο μόνος καλός που έβγαλα ήταν ο Όλμο, που δεν ξέρω καν πόσο πηγαίνει. Α, πάει για 300k. Αλλά ναι, αυτή είναι η μοναδική καλή κάρτα που είχα βγάλει. Όλες οι άλλες, είχα βγάλει μια-δύο πρόμο ακόμα. Όλες οι άλλες ήταν χρυσές. Η ομάδα γίνει έτσι, έτσι θα παιχτεί το Weekend League με αυτήν εδώ πέρα την ομάδα. Και θα δούμε και στο επόμενο βίντεο πώς θα πήγαμε.